προείσταστε οι υπεπιστευκότες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μαν θανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε εις τας αναγκαίας κρύας ή να μη όσιν άκαρπη. Αυτά, αγαπητοί μου, γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος προς τον Τίτον, επίσκοπον Κρήτης. Την αφορμή δε την επήρε τόσο από την ανασκόπηση των όσων προηγουμένως γράφει στην επιστολή του μας προσέφερε ο Θεός για τη σωτηρία μας, όσο και του ότι μετακαλεί τον Ζηνάν και τον Απολό να έλθουν στην Νικόπολη όπου παραχυμάζει ο Παύλος, και ότι θα έπρεπε να έλθουν φροντισμένοι και επιμελημένοι εκ μέρους των χριστιανών, ώστε τίποτα να μην τους λείπει στο ταξίδι τους. Μαν θανέτωσαν λοιπόν και οι ημέτεροι καλών έργων προείσταστε. Ας μάθουν λοιπόν και οι δικοί μας να προείστανται αγαθών και καλών έργων, με το να βοηθούν τους Αποστόλους και εργάτες του Ευαγγελίου εις τας αναγκαίας κρύας ή να μειώσουν άκαρποι, για να τους βοηθούν εις τας ανάγκας των και να μη μένουν έτσι οι χριστιανοί άκαρποι. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όπως αντιληφθήκατε, πρέπει οι χριστιανοί να παρακινούνται σε έργα αγαθά, όπως και ο Θεός επιτελεί έργα αγαθά σε μας. Αυτό είναι το νόημα των όσων γράφει ο Απόστολος Παύλος εις τον Τίτον. Αλλά ας δούμε αυτά τα επιμέρους σημεία της περικοπής, διότι είναι πολύ σημαντική αυτή η περικοπή, που εκ πρώτης όψεως μοιάζει ότι αποτελεί ένα στοιχείο τεχνικών, ότι δηλαδή φρόντισε όταν θα έρθει ο Ζηνάς και ο Απολός να μην τους λείπει τίποτε, αφού οι χριστιανοί θα τους εφοδιάσουν με ό,τι έχουν ανάγκη για το ταξίδι των. Είναι γνωστό ότι πολλές φορές μιλάμε για έργα, είτε γιατί το λέγει η Αγία Γραφή, είτε σαν συνέπεια μιας χριστιανικής πίστεως. Λέμε πολλές φορές, έργα θέλουμε να ειδούμε, όχι λόγια, έργα θέλουμε να ειδούμε. Όταν όμως λέμε έργα, τι εννοούμε, πώς εννοεί η Αγία Γραφή όταν λέγει έργα, και πώς εννοεί ο καθένας αυτό που λέμε έργα? Διότι πρέπει να σας πω ότι υπάρχει αρκετή σύγχυση εις τους χριστιανούς μας περί της εννοίας των έργων. Με άλλα λόγια, μπερδεύουν, συγχαίουν τα έργα όπως τα εννοεί η Αγία Γραφή με τα πολιτιστικά έργα, με τα κοινωνικά έργα και ούτω καθεξής. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας προσέξουμε να μάθουμε ποια είναι αυτά τα καλά και ωφέλιμα έργα για τα οποία κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης δίδει έναν ορισμό. Τι ακριβώς είναι καλά έργα? Λέγει, ή των αναγκαίοντε και συμφερόντων πράξεις, έργα παρά της γραφής ονομάζεται. Ότι έργα ονομάζονται στην γραφή εκείνη η πράξη η οποία είναι αναγκαία και συμφέρουσα. Αλλά όταν λέγει ο Άγιος Πατήρ ότι η πράξη η αναγκαία και η συμφέρουσα είναι εκείνη η οποία θεωρείται έργον στην Αγία Γραφή, τι εννοεί? Μήπως ο πλούτος, το εμπόριο, το επάγγελμα,
η ενοικοδόμηση σπιτιών, ή ακριβώς είναι αυτό? Και απαντάει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος θαυμαστά. Λέει, ή δε λέγεις μη χρηματισμούς και καπηλείας και την των όντων επιμέλειαν και προσθήκην υπημιάνση, και αυτός ότι τα αυτά ούκαν ή έργα, αλλά ελεημοσύνη και ευχέ και των αδικουμένων προστασίε, και όσα τι αυτά ον εν αργία ζώμεν διαπαντός. Εάν μου λέγεις ότι έργα είναι το να βγάζεις χρήματα, το να κάνεις εμπόρια, καπηλίες, και να επιμελείσαι και να φροντίζεις τα υπάρχοντά σου και να προσθέτεις επί των υπαρχόντων σου νέα υπάρχοντα, θα σου λέγα, αυτά δεν είναι έργα, αλλά έργα είναι η ελεημοσύνη, η προσευχή, η προστασία εκείνων που αδικούνται και τα τέτοια, για τα οποία θα μπορούσα να σου πω ότι ζούμεν ενεργία διαπαντός. Δηλαδή, έργα που παντοτινά δυστυχώς δεν τα εργαζόμαστε. Ώστε λοιπόν αυτό είναι το έργον. Και μην ξεχνάμε ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη βάση των έργων θα κριθούμε. Και πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς είναι το έργον και ο νόμιμος τρόπος με τον οποίο θα εργαστούμε τα έργα αυτά. Ξέρετε τι τραγικό θα ήταν να βρεθούμε εν ημέρα κρίσεως να παρουσιάσουμε έργα από εκείνα που θα λέγαμε πολιτιστικά ή ό,τι άλλα κοινωνικά, και να μας πει ο Κύριος ότι δεν γνωρίζει αυτά τα έργα. Γι' αυτό πρέπει να βαθύνουμε και να μάθουμε επακριβώς τι ακριβώς είναι έργον. Ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας σημειώνει: «Ημέτερον έργον το βιώσε καλώς εστί». Δικό μας έργον είναι το να βιώσουμε καλά, να ζήσουμε πνευματικά. Αυτό λέει είναι το έργο μας. Ο δε Ιερός Χρυσόστομος λέγει «Εν το έργο του Κυρίου, του τέστην, εν το βίο το καθαρό». Πρέπει να ζήσουμε στο έργο του Κυρίου. Ποιο είναι? Ο καθαρός βίος. Παρακαλώ, το καταλάβατε τι είναι το έργο μας? Να καθαρίσουμε τον εαυτό μας. Να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Αυτό είναι το έργο βάση του οποίου θα κριθούμε και που αποτελεί το νόμισμα με το οποίο το αντίκρισμα θα μπούμε ή δεν θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Τι είναι λοιπόν έργον? Η επιμέλεια της ψυχής μας, η καθαρότητα του βίου. Όταν δουλέψω στον εαυτό μου, εγώ να ανοικοδομηθώ, εγώ να γίνω εκείνο το οποίο πρέπει να γίνω. Ακόμη έργον είναι η ενεργοποίηση της πίστεως. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος «Τούτο γαρέργον πίστεως». Προσέξτε, «Ή πιστεύεις πάντα πάσχε, ή δε μη πάσχεις ού πιστεύεις». Πόπο! Είναι αποκαλυπτικός αυτός ο λόγος του Ιερού Χρυσοστόμου, αγαπητοί μου. Αυτό λέει το έργο της πίστεως. Λες ότι έχεις πίστη. Δείξε το από τα έργα σου. Ποια έργα σου? Εάν πιστεύεις να βρίσκεσαι πάντοτε στο χώρο του πάθους. Δηλαδή να πάσχεις. Να πάσχεις. Εάν δεν πάσχεις, δεν πιστεύεις. Αυτή είναι η ενεργοποίηση της πίστεως. Να την κάνω έργο. Ενέργεια την πίστη. Τι θα πει Πάσχο? Να μπω στο χώρο του μαρτυρίου. Τι θα πει Πάσχο? Να άρω το καθημέραν σταυρών. Προσέξτε, τον καθημέραν σταυρών.
των σταυρών εκείνων των οποίων θα σηκώνω καθημερινά. Και αυτός ο σταυρός είναι όλα τα συνδευικότα, όλα τα γεγονότα, τα μικρογεγονότα της ημέρας. Να αποφύγω έναν καυγά, να δείξω μία προθυμία σε ένα έργο καλό, στην ελεημοσύνη, στην προσευχή, να κόψω ελαττώματα και κακίες. Όλα αυτά βεβαίως θέλουν κόπο, θέλουν υδρότα. Αυτός είναι ο καθημέραν σταυρός, τον οποίον πρέπει να σηκώσω. Αυτό θα πει Πάσχο, διότι είναι ένα μαρτύριον. Αυτό είναι η ενεργοποίηση της πίστεως. Και όπως λέγει ο Θεοδόρητος, το ίδιο πράγμα, έργον της πίστεως το εν κινδύνης βέβαιον. Αυτό που στους κινδύνους το αποδεικνύεις ότι είναι έτσι, ότι είναι βέβαιον. Κινδυνεύει, κινδυνεύω φερυπίν στη ζωή μου, κινδυνεύει τιμή μου, κρατώ το Χριστό. Εάν δεν λογαριάσω τον κίνδυνο κρατώντας τον Χριστό, αυτό λέγεται πίστης ενεργουμένη. Και όπως λέγει πάλι ο ίδιος, έργον πίστεως την εν της παθήμασιν υπομονή. Τι είναι το έργο της πίστεως? Η υπομονή όταν πάσχω. Η υπομονή όταν πάσχω. Αυτό είναι το έργο. Αυτό είναι το γνήσιον, το χρυσούν νόμισμα με το οποίο θα κερδίσουμε, αγαπητοί μου, τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, ένας που εργάζεται το έργο της σωτηρίας του επιτελεί κατά κυριολεξία το αληθινό έργο της ζωής του. Με αυτά που είπαμε τα λίγα, αν κοιτάξουμε τότε το έργο ενός ασκητού, θα πούμε ότι το κατεξοχήν έργο εργάζεται. Είναι γνωστό ότι τα βιοποριστικά μας έργα μας απαρροφούν πολλήν χρόνο και μπορούμε βέβαια ίσως και μέσα σε αυτά, εάν δείξουμε συνεργασία αγαστήν με τους συναδέλφους μας, τους συνανθρώπους μας, εάν δείξουμε υπομονή, εάν δείξουμε εντιμότητα, εάν καλώς πράξουμε εκείνα τα οποία πράττουμε όπως πρέπει, καθηκόντως, τότε αναμφισβήτητα αποκτούμε πολύ αρετή από εκεί. Αλλά αυτά καθε αυτά τα έργα τα βιωτικά μας απορροφούν οπωσδήποτε πολύ ζωτικότητα καθημερινή. Και έτσι όταν κανείς περιορίσει τις βιωτικές του ανάγκες ή στο ελάχιστον, του μένει ο υπόλοιπος χρόνος να εργαστεί για το έργο της σωτηρίας του. Θα είναι το επί παραδείγματι ευχής έργο να εγίνα το ακόμη μια μέρα στην εβδομάδα έργο αργίας, δηλαδή όχι 6 μέρες εργάσιμας αλλά 5. Θα είναι το ευχής έργο. Έγινε, αλλά αυτές οι 2 μέρες που ξοδεύονται, το Σάββατο και η Κυριακή που ξοδεύονται, ο ασκητής, αγαπητοί μου, έχει μόνο μία ημέρα, αν μαζέψουμε τις ώρες των 6 ημερών. Μία ημέρα έχει που θα δουλέψει όταν είναι μόνος του. Μία ημέρα μόνο. Τις άλλες 6 τι τις κάνει? Στο έργο το κατεξοχήν της σωτηρίας του. Δεν είναι λοιπόν τεμπέλης ο ασκητής, δεν είναι άπραγος, αλλά ένα έργο που πολύ υδρότα χύνη και κόπο καταβάλει. Αυτό για να μπορούμε να εκτιμήσουμε τα πράγματα. Και ότι αυτό δεν αφορά μόνο σε έναν ο οποίος αποσύρεται στην έρημο, αλλά και σε έναν ο οποίος μένει στο σπίτι του. Όταν μπορεί να τελειώσει γρήγορα τις δουλειές του, ως προς τι παρακαλώ η ηλεκτρική σκούπα, ως προς τι παρακαλώ το ηλεκτρικό ζυμωτήριο, ως προς τι παρακαλώ η ηλεκτρική κουζίνα, ως προς τι όλος εκείνος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός και ο αυτόματος, ως προς τι να τελειώσω γρήγορα, αλλά να μην πάω στο χαρτοπαίγνιο με τις άλλες κυρίες και με τις κοσμικούς κύκλους, αλλά να μείνω στο σπίτι μου, να μου περισσέψει χρόνος να δουλέψω το έργο της σωτηρίας μου.
Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ωραίος ο πολιτισμός, θαυμάσιος, αγιασμένος. Αν μπορεί να με βγάζει από την βιωτική μέρημνα και να μου μένει ο χρόνος για το Θεό, άγιος ο πολιτισμός. Αν όμως με βγάζει από το έργο του Θεού για να επιδίδομαι σε ό,τι κοσμικών, τότε ο πολιτισμός με παρέλκει στην καταστροφή. Αλλά αυτό το έργο της σωτηρίας, αγαπητοί μου, εργάζεται και ο Θεός. Είναι γνωστό. Σαφώς το λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Θεός εργάστηκε, λέει, 6 ημέρες και την 7η να πάθει. Σημαίνει μια μεγάλη περίοδο, αυτό σημαίνει 6 ημέρες, και μια άλλη περίοδο, κατοπινή από την πρώτη, ανεπάφθη ο Θεός. Δεν ανεπάφθη, γιατί ο Θεός δεν κουράζεται, αλλά κατέπαυσε από τον έργο αυτού, όπως λέει η Παλαιά Διαθήκη. Σταμάτησε. Ο Θεός, μετά την 6η ημέρα, δεν δημιουργεί ούτε ένα άτομο της ύλης. Ούτε ένα άτομο της ύλης. Τίποτα δεν προστίθεται σε ό,τι ήδη έχει δημιουργηθεί. Κι όμως, αγαπητοί, ο Ιησούς Χριστός, απολογούμενος εις τους κατηγόρους του ότι το Σάββατο εργάζεται θεραπεύων αστερείς, είπε: «Ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ο πατέρας μου έως τωραδά εργάζεται και εγώ εργάζομαι». Αλλά τι εργάζεται? Ό,τι εργάζεται. Το έργο της σωτηρίας μας. Δεν κάνει πλέον τίποτε υλικών, αλλά το έργο της σωτηρίας μας. Γι' αυτό λέγει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς εις τον παιδαγωγό του: «Τούτο το μέγιστον και βασιλικότατον έργον του Θεού σώζειν την ανθρωπότητα». Αυτό λέει το μέγιστο έργο, το θεϊκό και βασιλικό έργο του Θεού. Ποιο? Να σώζει την ανθρωπότητα. Να μπαίνει στην ιστορία, να ενεργεί ποικίλο τρόπος με την πρόνοιά του την αγαθή για να σώζονται οι άνθρωποι. Συνεπώς, με αυτά τα λίγα που είπαμε, αγαπητοί μου, όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να αναθεωρήσουμε την αντίληψή μας περί έργων καλών, περί έργων αγαθών, και να μην μπερδεύουμε αυτά με τα έργα τα πολιτιστικά, τα κοινωνικά ή ό,τι άλλο. Ακόμη θα μπορούσαμε να υπούμε ότι κριτήριον θα σταθεί την ημέρα εκείνη το πυρ της ημέρας της κρίσεως στα έργα μας. Ποιο πυρ? Το άκτιστον εκείνο πυρ που θα κρίνει τα έργα μας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος: «Εκάστου το έργον φανερών γεννήσεται, η γαρημέρα δηλώσει». Ποια ημέρα? Εκείνη η μέρα της κρίσεως. «Ότι εν πυρή αποκαλύπτεται και εκάστου το έργον οποίον εστίν το πυρ δοκιμάσει». Του κάθε ενός το έργον θα το δοκιμάσει το πυρ εκείνο της θεότητος. «Όποιον το έργον καεί», λέει ο Απόστολος Παύλος, «αυτός θα μείνει γυμνός όπως εκείνου του οποίου καίγεται το σπίτι και τα ρούχα και δεν έχει τίποτε άλλο έξω από εκείνο που φοράει». Δηλαδή γυμνός από περιουσία. Δηλαδή τίποτα πια δεν θα έχει να παρουσιάσει στον Χριστό. Το πυρ λοιπόν θα της ημέρας εκείνης θα δοκιμάσει του καθενός το έργο. Γι' αυτό λέγει ο Όσιος Δικήτας, μαθητής του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, λέει τα εξής: «Έργον δε άφθορον, άφθαρτον, και διαμένον εστί». Άφθαρτο, έργο που μένει, έργο που δεν θα το κάψει το πυρ της ημέρας εκείνης. Δάκρυα μετανοίας, ελεημοσύνη, συμπάθεια, προσευχή, ταπείνωσης, πίστης, ελπής, αγάπη και ιδιαίτερον εν σκοπό ευσεβίας πράτεται. Και οτιδήποτε άλλο πράτεται, ενεργείται με σκοπό την ευσέβεια και τη δόξα του Θεού. Αυτό λέγεται το κατεξοχήν έργο. Αυτό θα μείνει. Θα ήθελα ένα σημείο μόνο σαν μια παρένθεση. Αναφέρει την προσευχή. Αμφιβάλλετε, αγαπητοί μου, ότι η προσευχή είναι έργο? Θα σας έλεγα το κορυφαίον, το maximum maximorum των έργων.
Είναι το κορυφαίον. Θέλετε να σας το αποδείξω? Θα σας το αποδείξω αρνητικά, μόνο αρνητικά. Γιατί βαριόμαστε να κάνουμε προσευχή? Αν ήταν έργο εύκολο, δεν θα βαριόμαστε. Μόνο αρνητικά σας το σημειώνω αυτό, που δείχνει ότι είναι επίπονον έργο, δύσκολον έργο. Και όχι δύσκολο να μείνεις εκεί 5-10 λεπτά, μισή ώρα, μια ώρα, 10 ώρες όρθιος, αλλά όσο και κυρίως να μην φεύγει το μυαλό και να μένει η προσοχή τεταμένη στο αντικείμενό της, το πρόσωπο του Θεού. Εύκολον είναι αυτό? Επιπονότατον. Και επειδή ακριβώς είναι επίπονον, βαριόμαστε να κάνουμε προσευχή και μέναμε χωρίς προσευχή. Στην προσευχή εκείνη τη μικρή της πρώτης ώρας, στην ακολουθία της πρώτης ώρας, λέμε: Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Και λέει: Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Κατεύθυνε τα βήματά μας να πάμε να δουλέψουμε τις εντολές σου. Αυτό είναι το έργο, η εργασία των εντολών. Το έργο της ζωής μας, η εργασία των εντολών. Και είναι, παρακαλώ, το μόνον καλόν και ωφέλιμον έργο. Αλλά ακόμη ο Απόστολος Παύλος μας ομιλεί και μας λέγει από τη σημερινή περικοπή αποστολική: «Μαν θανέτωσαν και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, ας μάθουν και οι δικοί μας να προείστανται καλών έργων». Προσέξτε αγαπητοί, ποιοι είναι οι δικοί μας? Οι χριστιανοί. Οι ημέτεροι, λέει, οι δικοί μας, οι χριστιανοί. Τι πρέπει να μάθουν? Πρέπει να μάθουν να προείστανται. Πρέπει να προείστανται, δεν θα πρέπει να αναζητηθούν για να προσφέρουν κάτι, αλλά οι ίδιοι πρέπει να προείστανται σε κάθε έργο αγαθών, και έτσι αυτοί οι ίδιοι να σπεύδουν να προσφέρουν. Αλλά λέγει το «μανθανέτωσαν». Εδώ σε ένα σημείο θέλω να προσέξετε. Παρακαλώ την προσοχή σας εδώ, στο «μανθανέτωσαν». Ας μάθω. Είναι γνωστό ότι οι χριστιανοί για να αποκτήσουν την γνώση, την επίγνωση των αγαθών έργων, πρέπει να υποστούν ανάλογη αγωγή. Αυτό θα πει να μάθουν. Πρέπει να υποστούν ανάλογη αγωγή. Και ακόμα είναι γνωστό ότι στο σύγχρονο σχολείο που πηγαίνουμε δεν καλύπτεται η καλλιέργεια και των τριών δυνάμεων της ψυχής, παρά μόνο της μιας δυνάμεως, όπως είναι η διάνοια. Όταν πηγαίνω στο σχολείο μαθαίνω γράμματα, δηλαδή μαθαίνω γράμματα, καλλιεργώ τη διάνοιά μου. Αλλά οι άλλες δυο δυνάμεις της ψυχής, που είναι το συναίσθημα και η βούληση, αυτές οι δυο δυνάμεις μένουν ακαλλιέργητες. Ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποτε τι θα πει αγωγή. Είναι εντελώς μονομερής η αγωγή που υφίσταται στα σχολιά μας, στο σύγχρονο κόσμο. Στην αρχαιότητα ουδέποτε αυτό υπήρχε. Όταν έλεγε, γράφουν, ότι ο μαθητής καθόταν παρά τους πόδας του διδασκάλου, σημαίνει πολλά πράγματα εκεί. Ο μαθητής ζούσε με το δάσκαλο. Ζούσε. Έτρωγε μαζί, έπινε μαζί, εκκινούντο μαζί. Εδραστηριοποιείτο και το συναισθημά του και η βούλησή του. Αυτό βέβαια δεν υπάρχει σήμερα. Άλλαξε η μορφή της αγωγής. Αυτό όμως, επειδή ακριβώς άλλαξε, πρέπει να το αναπληρώσουν τα σπίτια μας. Τα σπίτια επομίζονται ένα πολύ μεγάλο και σπουδαίο έργο. Να ασκήσουν αγωγή συναισθήματος και βουλήσεως στα παιδιά τους. Ποτέ το υποπτευθήκατε αυτό? Ότι πρέπει να ασκήσετε αγωγή συναισθήματος και βουλήσεως? Λοιπόν, εδώ τώρα θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα ασκηθεί αυτό. Λέγει ο Απόστολος, ταχυολογώντας από τις επιστολές του, μερικά σημεία για να δείτε πώς θα γίνει αυτό. Τες χρίες των Αγίων κοινωνούντες. Να γίνεστε κοινωνοί, λέγει, των αναγκών των
των πιστών, των χριστιανών. Αυτή είναι η Άγια. Πώς θα πει να γίνομαι κοινωνός? Να αντιλαμβάνομαι τι ανάγκες έχει ο άλλος και να φροντίζω αμέσως να τις καλύψω. Επιτρέψατε μου, αγαπητοί, δεν είναι κομπασμός αυτό που θα σας πω. Όταν η μητέρα μου έκανε ελεημοσύνη, ποτέ δεν την έκανε η ιδία, αλλά έβαζε στα χέρια των παιδιών της ό,τι είχε να δώσει, είτε χρήματα είτε αντικείμενα, και μάλιστα αν θέλετε τίμαζε σακουλίτσες με διάφορα πράγματα του σπιτιού, ή τρόφιμα ή κανένα ρουχαλάκι, δεν ξέρω τι. Και πολύ μικροί είμαστε όταν μας έδινε στα χέρια μας και μας έλεγε πηγαίνετε στο τάδε σπίτι να το δώσετε. Έτσι το παιδί μαθαίνει να καλλιεργεί, υφίσταται την αγωγή του συναισθήματος, αλλά και της βουλήσεως. Θα πει ντρέπομαι, δεν πάω, δεν μπορώ. Όχι, θα πάει το παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συνεχίζει ο Απόστολος και λέει την φιλοξενίαν διώκοντες. Επιδιώκοντες την φιλοξενίαν. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν ξενοδοχεία και έπρεπε τους περαστικούς από την πόλη να την ασκήσουν οι πιστοί. Μη μνήσκεστε, λέγει κάπου αλλού, των δεσμίων ως συνδεδεμένοι, των κακουχουμένων ως και αυτοί όντες εν σώματι. Θυμηθείτε, να θυμόσαστε τους φυλακισμένους για την πίστη και εσείς σαν δεμένοι μαζί τους. Να θυμόσαστε εκείνοι οι οποίοι κακουχούνται για την πίστη και περνούν άσχημα, γιατί και εσείς είσαστε σε σώμα που μπορείτε αύριο να υποστείτε ποικίλην κακουχίαν, εξορίαν, αρρώστια ή οτιδήποτε άλλο. Της δε ευποιίας και κοινωνίας μη επιλαμβάνεστε. Μη ξεχνάτε την ευποιίαν, τα καλά έργα, και την κοινωνία, το να μετέχετε στους άλλους, στους κόπους των, στον πόνο τους, στις ανάγκες τους. Τι αυτές γαρθυσίες ευαρεστείτε ο Θεός, γιατί σε τέτοιες θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Ο δε Θεός της ειρήνης καταρτήσε ημάς εν παντί έργο αγαθό. Ήθε ο Θεός της ειρήνης να σας καταρτήσει σε κάθε έργον αγαθόν. Ιστοποιήσε το θέλημα αυτού στο να κάνετε το θέλημά του, ποιόν εν ημίν το ευάρεστον ενώπιον αυτού δια Ιησού Χριστού, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μια πολύ ωραία προτροπή, αγαπητή μου, έχει ο Τοβί το πατέρα στον Τοβία το γιο του. Ακούσατε? Παιδί μου, λέγει, πρόσεξε, εκ των υπαρχόντων σου πήγε ελεημοσύνη και μη φθανες άτου σου οφθαλμός εν το ποιήν σε ελεημοσύνη. Παιδί μου, λέγει, από τα υπάρχοντά σου να κάνεις ελεημοσύνη και μη λείπηθει το μάτι σου να δώσει. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από παντός πτωχού. Μη γυρίσεις από την άλλη μεριά το πρόσωπό σου από κάθε πτωχόν. Με ρωτάτε πολλές φορές, και αυτοί που κάθονται εκεί στην σκάλα της εκκλησίας που ξέρουμε ό,τι και τα λοιπά, δώστε 5 δραχμές, μην εξετάσετε πιο πολλά, δώστε κάτι λίγο, γιατί δεν ξέρετε. Ξέρετε κάποιον που είναι πραγματικά φτωχός? Τότε δώσατε μια τσάντα πράγματα. Και από σου ουμή επιστραφεί το πρόσωπο του Θεού. Μη γυρίσει το πρόσωπό σου από το φτωχό, και το πρόσωπο του Θεού δεν θα αποστραφεί και από σένα. Όσοι υπάρχει κατά το πλήθος, ποιήσον εξ αυτών ελεημοσύνη. Εάν ο λίγος υπάρχει κατά το ολίγον, μη φοβού ποιήν ελεημοσύνη. Ό,τι έχεις, έχεις πολλά, δώσε πολλά. Έχεις λίγα, δώσε λίγα. Έχεις ελάχιστα, δώσε ελάχιστα. Τρως μια μπουκιά, δώσε τη μισή. Διότι ελεημοσύνη εκ θανάτου ρίεται, και ούκ άης ελθύνει στο σκότος. Γιατί η ελεημοσύνη, που είναι μια μορφή αγαθών έργων, ρίεται εκ θανάτου, ποιου, του αιωνίου θανάτου, και δεν αφήνει να μπει στο σκότος. Ποιο σκότος? Της αιωνίου κολάσεως.
Και όλα αυτά, αγαπητοί, όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ώστε οι μέτεροι είναι μη όσοι άκαρποι. Για να μην είναι άκαρποι, άκαρπα δέντρα. Ω αγαπητοί μου, συχνά ο Κύριος επαναλαμβάνει στις 7 του επιστολές των βιβλίων της Αποκαλύψεως. Συχνά, είδα σου τα έργα, γνωρίζω τα έργα σου. Και στον κάθε επίσκοπο της κάθε εκκλησίας αποκαλύπτει, ή καλύτερα στην κάθε εκκλησία αποκαλύπτει τα έργα της. Είδα σου τα έργα, γνωρίζω τα έργα σου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Κύριος, αγαπητοί μου, βλέπει τα έργα μας και μας προτρέπει και μας λέγει: ημίσεστε το φως του κόσμου, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, για να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα. Και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των της ουρανής. Ναι, τα καλά σας έργα πρωτίστως να ειδούν, που είναι το έργο Κυρίως της σωτηρίας σας, με το οποίο δοξάζεται ο Θεός. Ναι, αυτό πρέπει να το δουν οι άνθρωποι. Και αυτό δεν είναι επίδειξη. Αυτό δεν είναι υποκρισία, για να το κρύψω, όπως κάποτε ο Κύριος μου είπε.